Γεια σας, σας περίμενα. Έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Από ιστορικής πλευράς, αλλά και από ντοκουμέντα, στοιχεία, εκδρομές, εκδηλώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια από τον Σύλλογο των Πελοποννησίων εδώ, της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και της Νέας Κρητικόνας. Θα τα δούμε όλα αυτά αν είστε έτοιμοι. Έτοιμοι, πάμε λοιπόν. Το 1970 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Πελοποννησίων Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Καλκιδόνας ο Γερός του Μοριά από την αγάπη των Πελοποννησίων για τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ τους αλλά και για τη διατήρηση των ενθύμων, των αθήμων και ηθών της Πελοποννήσου. Το πρώτο συμβούλιο απαρτίζεται από τον Βακαλόπουλο Χρήστο, Νακόπουλο Αθανάσιο, Γαβογιάννη Αθανάσιο, Γρήβα Παναγιώτη, Μαριολή Παναγιώτη, Κυριακόπουλο Αθανάσιο, Κουτσόγερο Γατέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και γενικότερα τα μέλη του Συλλόγου απεφάσισαν το 1972 να αγοράσουν τη στέγη για να γίνει κυψέλη συνεδριάσεων και συνύπαρξης των Πελοποννησίων. Τα μέλη ήταν τα εξής. Γαβογιάννης Αθανάσιος, Γρήβας Παναγιώτης, Καρατούνης Δημήτριος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Χρονόπουλος Αριστίδης, Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Βακαλόπουλος Χρήστος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, θέλοντας να τιμήσει το ίδαλμα της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας των Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το 1976, με συνεισφορές των μελών του Συλλόγου, φιλοτέχνησε και δόρισε στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας την προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τα δέα καλυπτήρια έγιναν στις 20 Αυγή του 1976. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τότε. Σταυρόπουλος Φάνης, Κουλουβάρης Ανδρέας, Κρατονής Δημήτριος, Μπόμπος Καράλαμπος, Γιανακόπουλος Παύλος, Αβράμης Γεώργιος, Θεοδρόπουλος Δημήτριος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, θέλοντας να τιμήσει τον επαναστάτη και φιλογερό ιερωμένο τον Γρηγόρη Δικαίου Παπαφλέσσα, φιλοτέχνησε την προτομή, θέλοντας να τιμήσει όμως και κατ' επέκταση και όλο τον κλήρο για τη συνεισφορά του στην Επανάσταση του 1821. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 18 Γενάρη του 1978 και στην Χαλκιδόνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν Σταυρόπουλος Φάνης, Κουλουβάρης Ανδρέας, Κρατώνης Δημήτριος, Μπόμπος Καράλακος, Λεωτσάκος Νίκος, Ροδίτης Παναγιώτης, Φραγκούλης Μιλτιάδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πελοποννησίων, ο Γέρος του Μοριά, από το 1970 μέχρι σήμερα, πραγματοποίησε πολλές επισκέψεις στην Πελοπόννησο και όχι μόνο. Εδώ, στο Άλσος, την Κυριακή 24 του Γενάρη, του 2010, Σούρουπο, ο Σύλλογος των Πελοποννησίων έκοψε την πίτα του. Ο κένταυρος ήταν γεμάτος. Όσο μπορέσαμε πιο ζωντανή, όσο μπορέσαμε το Σύλλογο να το κάνουμε γνωστό όχι μόνο στη Φιλαδέλφεια, αλλά και έξω από τη Φιλαδέλφεια και το καταφέραμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάσαν την γη εξήλθεν απ' το κοσμό, ως δεξαλέ. Των όντων μετράνωσας.
θα μπούμε μέσα βέβαια στο Ολυμπιακό στάδιο να θαυμάσουμε το τότε στο σήμερα. Και ο ποταμός Κλαδαίος. Λίγο πριν από το Ολυμπιακό στάδιο. Το Πριτανείο είναι αυτό που βλέπετε, το Πριτανείο. Και βαδίζουμε ολοταχώς προς τη ΣΟΑ ηχούς. Στην είσοδο δηλαδή του Ολυμπιακού, του αρχαίου Ολυμπιακού σταδίου. Τίποτα δεν δείχνει ότι από εδώ πέρασε κάποτε η φωτιά, πριν από λίγα χρόνια. Θα δούμε και τον Κρόνιο Λόφο. Και αυτή εδώ είναι η στοά της ηχούς. Η είσοδο στο αρχαίο Ολυμπιακό στάδιο. Η είσοδος λοιπόν για το Ολυμπιακό στάδιο, το αρχαίο. Μπαίνουμε κι εμείς μέσα με την κάμερα για να δείτε από κοντά τον αρχαίο εκείνο χώρο όπου οι Ολυμπιακοί αγώνες την εποχή εκείνη δέσποζαν. Εδώ ήταν η Ελλανόδικος Επιτροπή, οι κριτές ας πούμε. Και αυτό είναι το στάδιο. Και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Εδώ όπου υπάρχουν όλα τα αρχαία. Τις αρχαίες εκείνης εποχής. Εδώ όπου σε λίγο θα δούμε τον Ερμή. Εδώ όπου βλέπουμε τους νικητές. Εδώ όπου τα πάντα δεσπόζουν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πελοποννησίων, ο Μπάμπης ο Μπόβος, η Γαλήνη και τα άλλα μέλη στο βάθος εδώ του Ιστορικού Μουσείου στην Αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγο πριν από την Παναγία της την Πουσιώτισσα. Εδώ που έχουμε σταματήσει και βεβαίως ο Θοδωρής ο οδηγός μας ξεναγεί κιόλα, βλέπετε τον Καρπενησιώτη ποταμό. Είναι κάτι το φανταστικό. Δεν μπορεί κανείς να το απομνημονεύσει με λόγια. Αλλά ανάμεσα σε ένα παράγι, το βλέπετε ήδη, είναι ο ποταμός και βεβαίως λες και βρίσκεσαι κάπου αλλού, διαφορετικά. Φτάσαμε στην Παναγία της Πουσιώτισσας. Βλέπετε στο βάθος, σκαλισμένη στους βράχους. Είναι ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, στην οροσυρά του την Χριστού. Αυτό είναι το ρολόι που δόρισε στην Παναγία Πουσιώτισσα ο Καραϊσκάκης. Εδώ ήταν ο Καραϊσκάκης για ένα χρονικό διάστημα άρρωστος. Και βέβαια με το θαύμα της Παναγίας έγινε καλά. Και έκανε το τάμα δορίζοντας αυτό το ρολόι. Βρισκόμαστε στο ναό της Παναγίας Πουσιώτισσας. Αυτή είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Πουσιώτισσας. Η γέφυρα στον Γοργοπόταμο. Η ιστορική γέφυρα. Εδώ όπου το τραγούδι του αείμνηστου Γιαννόπουλου έδρασε. Στάρματα, στάρματα, το τραγουδούσε. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, στους τελευταίους χαιρετισμούς δηλαδή, ο Σύλλογος των Πελοποννησίων Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας διοργανώνει εκδρομή και παρακολούθηση βεβαίως των τελευταίων χαιρετισμών στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στο Λαύριο. Ο γέροντας Νεκτάριος. Την ευχή σου, γέροντα. Την ευχή σου, την ευχή σου. Την ευχή του Θεού. Ευχαριστώ πολύ. Με δάκρυα στα μάτια μας το είπαν να πούμε. Είπαν. Η δικιά μας Παναγιά,
στερεύσει και με τα παρακλήσιμα και με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας ένα καλό σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας ένα καλό μεγάλο να χαρίσει εργασία. Αμήν. Και αυτό είναι το σπίτι των Κολοκοτρωνέων που λειτουργεί πια ως μουσείο. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων εδώ στο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Γέρου του Μοριά, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων, ο Μπάμπης ο Μπόβος, θα καταθέσει στεφάνι. Εις μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ενός λεπτού σιγή. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού τη τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρ ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρ ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρ ελευθεριά. Μα και βέβαια δεν τα είδατε όλα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα 10 με 15 λεπτά να τελειώσει μια ιστορία πολλών δεκάδων ετών που έχει ο Σύλλογος των Πελοποννησίων. Θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα. Να είστε καλά!